12 και 20. 25 Πέμπτου του 2022. Σκάφος του λιμενικού με προειδοποιητικά πυρά κινητοποιεί ταχύπλο με Τούρκο δουλέμπορο ανοιχτά της Ρόδου ξημερώματα της Πέμπτης, με την τουρκική προκλητικότητα να εντείνεται στο Ανατολικό Αιγαίο ώρα με την ώρα τα τελευταία 24 ώρα. Στην περιοχή προωθούνται ισχυρότερες δυνάμεις του λιμενικού με σκάφη και προσωπικό από ολόκληρη τη χώρα. Δεν έχουν σταματήσει ροές. Περιπολούμε 24 ώρο τα σύνορα φυλάσσονται. Και από τις δυνάμεις τις δικές μας, αλλά και από την Frontex. Έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί τα περιστατικά, άρα υπάρχει μια αυξανόμενη ένταση, όμως τα στελέχη μας αντιδρούν με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Στη θερμή ζώνη επιχειρούν αυτή τη στιγμή 14 λιμενικοί από όλη την Κρήτη, 2 στελέχη του κλιμακίου ειδικών αποστολών, αλλά και το σκάφος του κεντρικού λιμεναρχείου Ηρακλείου. Το σκάφος μας έχει αφήσει διαπιστευτήρια σε παλαιότερες αποστολές, έτσι και τώρα κληθήκαμε περίπου πριν 28-29 μέρες, να γίνει μετακίνηση προς το Ανατολικό Αιγαίο, να βοηθήσουμε κι εμείς σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια φύλαξης θαλασσιών συνόρων της χώρας μας. Καθοριστικό ρόλο στις επιχειρήσεις αποτροπής εισόδου στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά και στη διάσωση προσφύγων και μεταναστών που κινδυνεύουν, διαδραματίζουν τα 16 στελέχη του λιμενικού που έχουν αποσπαστεί από τις υπηρεσίες της Κρήτης και βρίσκονται αυτά τα 24 ώρα στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Εμείς εδώ πέρα, όλοι και όλοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι με τα πλωτά μέσα, είμαστε χωρισμένοι σε περιπολίες μαζί με τα τοπικά μέσα. Με συνέπεια να κάνουμε και εμείς να παίρνουμε ένα κομμάτι από το βάρος που σηκώνουν οι συνάδελφοι στο Ανατολικό Αιγαίο. Για μια ύψιστη σημασίας αποστολή κάνουν λόγο οι συνδικαλιστές του λιμενικού σώματος, παρά το γεγονός ότι η απόσπαση στελεχών από την Κρήτη προκαλεί λειτουργικά προβλήματα στις τοπικές υπηρεσίες. 7 στελέχη από την Ανατολική Κρήτη, από Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σιτία και Ηράκλειο, καθώς και άλλα 7 άτομα από την Δυτική Κρήτη. Στο σύνολο λοιπόν έχουμε 14 συναδέλφους από όλο το νησί της Κρήτης. 5 ιστιοφόρα με τουλάχιστον 450 άτομα επιχείρησαν να διαπεράσουν τον κλοιό που έχει στηθεί από την ελληνική ακτοφυλακή αλλά και τις δυνάμεις της Frontex. Δεν ξέρω αν είδατε σήμερα ότι έγινε μια επιχείρηση να περάσουν μεταξύ Χίου και Σάμου, γύρω στα, ήταν 5 ιστιοπλοϊκά με περίπου 450 παράτυπους μετανάστες, τα οποία τα προλάβαμε τα σκάφη δικά μας. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει ο πρωταρχικός στόχος, επισημαίνουν ο Μενέλαος Δαφέρμος και ο Κώστας Σαραντίδης, που επιχειρούν στην περιοχή με το σκάφος του κεντρικού λιμεναρχείου Ηρακλείου, που βρίσκεται εδώ και περίπου ένα μήνα στην περιοχή. Σίγουρα υπάρχουν πολύερες περιπολίες, κοπιαστικές περιπολίες, όμως πάντα το φρόνημα, το εθνικό φρόνημα και κυρίως να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μας, είναι το πρώτο μέλημά μας. Η ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα είναι εννοείται το υπέρτατο αγαθό και εννοείται πάντα η κύρια μας προσπάθεια είναι να μην έχουμε κανένα άσχημο περιστατικό και κυρίως κανένα πνιγμό. Μόνη παραφωνία η έλλειψη μέριμνας για τις μετακινήσεις των λιμενικών με πλοία της γραμμής, καθώς παρά τις επανειλημμένες αντιδράσεις δεν δικαιολογείται η πληρωμή καμπίνας. Με συνέπεια να ταξιδεύουν ακόμη και 48 ώρες άγρυπνοι μέχρι να φτάσουν στο νησί όπου είναι αποσπασμένοι. Φτάνουμε στα 24 ώρα να έχουμε ένα στέλεχος κουρασμένο, ταλαιπωρημένο και να χρειάζεται πολλές φορές να αναλάβει η υπηρεσία αμέσως, μόλις φτάσει εκεί. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο.